Και ο Ιωάννης Κάλτσας, ο Ιωάννης Κάλτσας μας έχει έρθει στην παρέα μας, Head of Division of the European Investment Bank, η Τράπεζα Επενδύσεων της Ευρώπης. Γεια σας. Πώς σας φαίνεται εδώ στο Ζάπιο, στην Αθήνα, ένα ωραίο event με ευρωπαϊκές τράπεζες επενδύσεων, όλες μαζί για να βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα της Ευρώπης. Πώς σας φαίνεται? Καταρχήν είναι υπέροχα να είσαι στη Λιακάδα. Ήρθα χτες από το Λουξεμβούργο που είχε 2 μέρες χιόνι, οπότε το να βρίσκουμε στην Αθήνα και στην Λιακάδα είναι πάντα, πάντα υπέροχο. Το να συνδυάζεται αυτό μαζί με partners από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες είναι ακόμα πιο σημαντικό και είμαι ευτυχής που εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σήμερα. Έχετε βοηθήσει πάρα πολύ και τεχνικά και χρηματικά την Τράπεζα Επενδύσεων της Ελλάδας για να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί, νομίζω περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Τι κάνατε συγκεκριμένα και τι προβλέπετε στο μέλλον? Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από τότε που ξεκίνησαν οι συζητήσεις όσον αφορά μια αναπτυξιακή τράπεζα στην Ελλάδα, νομίζω το 2011, πάντα υποστήριζε τη δημιουργία μιας ενός ισχυρού πόλου ανάπτυξης, μια κρατικής τράπεζας η οποία χτίζει τεχνογνωσία και η οποία στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις. Είμαστε ευτυχείς που η τράπεζα αυτή παίρνει σάρκα και οστά, είναι σίγουρα στα πρώτα της βήματα, αλλά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι αποφασισμένη και να την ενισχύσει με τεχνογνωσία και τεχνική βοήθεια, αλλά επίσης, όπως είπατε, εγκρίναμε 400 εκατομμύρια ευρώ, έτσι ώστε να υπάρχει αναγκαία ρευστότητα και τα χρήματα για να μπορούν να φτάσουν πιο μακριά οι ιδέες που έχουμε μαζί. Ναι, αλλά πώς ορίσατε και τις προτεραιότητες? Γιατί βάλατε προτεραιότητα στο να υπάρχει ένα φόρο για το περιβάλλον. Πώς είναι όντως η προτεραιότητά σας και γιατί? Νομίζω ότι είναι η προτεραιότητα όλης της Ευρώπης. Η κλιματική αλλαγή, μπορεί αυτές τις μέρες να υπάρχει ο πόλεμος, να υπάρχουν οι διάφορες δυσμενείς συνθήκες, αλλά είναι μονόδρομος. Οπότε το να υπάρχει η προτεραιότητα της κλιματικής αλλαγής μέσα σε όλες τις επιχειρήσεις και να μπορέσει η ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα να προσαρμοστεί στο EU taxonomy που λέμε, δηλαδή στο τι πραγματικά ποιος είναι ο χάρτης των επενδύσεων που θα πρέπει να ακολουθήσουν και ελληνικές επιχειρήσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό το διαλέξαμε σαν προτεραιότητα και νομίζω ότι είναι μια προτεραιότητα που θα μείνει για πολλά πολλά χρόνια. Και τώρα ειδικά με αυτή την κατάσταση με τις τιμές της ενέργειας, το πληθωρισμό, ο πόλεμος και στην Ουκρανία, πώς βλέπετε την συνέχεια της συνεργασίας σας με την Τράπεζα Επενδύσεων? Έχετε δίκιο. Είναι δύσκολες εποχές. Δύσκολες εποχές για την Ελλάδα, δύσκολες εποχές για την Ευρώπη. Αλλά εμείς, γι' αυτό είναι οι partners, γι' αυτό είναι οι καλοί φίλοι, θα σταθούμε δίπλα στην ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, όπως και στους άλλους bilateral partners που υπάρχουν στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι ώστε να προσαρμόσουμε αυτές τις προτεραιότητες, είτε αυτό έχει να κάνει με ενεργειακή ασφάλεια, είτε έχει να κάνει με βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να σταθούν τα πόδια τους στις δύσκολες στιγμές, έτσι ώστε και την επόμενη μέρα να μπορέσουμε να χτίσουμε την ανάπτυξη μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιωάννης Καλτσάς, Head of Division στην Τράπεζα Επενδύσεων της Ευρώπης. Εγώ σας ευχαριστώ.